Παίζουμε λοιπόν το παιχνίδι αεράμινα. Εδώ αριστερά υπάρχει ο δείκτης της ταχύτητας του εισβολέα, ο οποίος ξεκινάει από το 1, και κάτω δεξιά υπάρχει ο δείκτης απειλής, ο οποίος είναι 1 για την γκρι ζώνη, 2 για την πράσινη, 3 για την κίτρινη και 4 για την κόκκινη. Ή 0, 1, 2, 3, θα το δούμε, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πατάω λοιπόν το πράσινο σημειάκι για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας. Ο εισβολέας μας είναι η κόκκινη μπάλα, η βόμβα. Μπορώ να αυξήσω την ταχύτητα με το πράσινο βελάκι. Είμαι τώρα στην 4. Ή να μειώσω την ταχύτητά μου με το κάτω βελάκι, με το πάνω βελάκι εννοούσα, με το κάτω βελάκι. Και να φτάσω στο 1. Ο δείκτης απειλής μου αυτή τη στιγμή είναι 0, το βλέπουμε κάτω στο κέντρο του ραντάρ. Το ραντάρ μας είναι αυτό εδώ το πράσινο, εδώ κάτω. Και μόλις η σφαίρα μας, η βόμβα μας μπει μέσα στην πράσινη ζώνη, ο δείκτης απειλής γίνεται 1 και οι πύραυλοι σηκώνονται μέσα στη βάση τους. Αν ξαναμπω στην γκρι ζώνη, βυθίζονται πάλι οι πύραυλοι. Θα πρέπει να μπει όλος ο εισβολέας μέσα στην γκρι ζώνη για να βυθιστούν. Με το που μπει στην πράσινη ζώνη ο εισβολέας, οι πύραυλοι σηκώνονται στη βάση τους. Και ακούγεται ο συναγερμός. Μόλις μπει ο εισβολέας στην κίτρινη ζώνη, τότε ακούγεται πιο δυνατά ακόμα λιγάκι ο συναγερμός και οι πύραυλοι έχουν βγει έξω από τη βάση τους και παρακολουθούν τον εισβολέα. Να αυξήσω λιγάκι την ταχύτητα του εισβολέα για να το δούμε καλύτερα. Πολύ ωραία. Τη μικραίνω λιγάκι πάλι την ταχύτητα στο 1. Και τώρα που θα μπει ο εισβολέας στην κόκκινη ζώνη, τότε θα φύγουν οι πύραυλοι. Αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά. Και ο συναγερμός γίνεται πιο ηχητικός, πιο δυνατός. Και εδώ τώρα ο ένας από τους δύο. Ας το ξανατρέξουμε γιατί δεν ακούστηκε καλά. Ωραία. Και ο δεύτερος πύραυλος καταστρέφεται, αφού ανατιναχτεί ο στόχος.